Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καθόλου τυχαία τη δοσμένη χρονική στιγμή. Δίνει τη βολική ευκαιρία και στους δύο να επιδοθούν σε ένα κακόγουστο σόου προκειμένου να καλύψουν ότι όλοι μαζί συμφωνούν και επαυξάνουν με την εφαρμογή της βαθιάς ταξικής απάνθρωπης πολιτικής που ξεζουμίζει το λαό για τα κέρδη του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, βομβαρδίζοντας με αμέτρητα αντιλαϊκά νομοσχέδια, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται ο νέος πτωχευτικός κώδικας, που δίνει το πράσινο φως στις τράπεζες και στα φαντ να ξεσπιτώνουν το λαό, να βάζουν στο χέρι όλη την περιουσία του, να δεσμεύουν τα εισοδήματά του και να τον κάνουν δούλο των τραπεζών. Είναι στα σκαριά το νέο χτύπημα στο σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, την παραπέρα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, τη δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης με το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μοιρασμένους ρόλους δικοματικής εναλλαγής στην κυβερνητική εξουσία, όπως παλιότερα με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι σε απόλυτη συγχορδία. Έχουν δεσμευτεί απέναντι στα αφεντικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ να υπηρετήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη που προϋποθέτει τσάκισμα των ισοδημάτων, αρπαγή της λαϊκής κατοικίας, την καταστολή των λαϊκών και νελοαίστικων κινητοποιήσεων, βάζοντας στο γύψο λαϊκά, συνδικαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα. Για τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου, υπέρτατος νόμος είναι η εξυπηρέτηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, δηλαδή των συμφερόντων μιας ισχυρής μειοψηφίας σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ναι, και οι δυο σας είστε συνυπεύθυνοι για το έγκλημα που διαπράτετε σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μέσα από διαρκή μνημόνια και κόφτες, αντιλαϊκά μέτρα, ευρωπαϊκά εξάμεινα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Να λοιπόν γιατί το ΚΚΕ καταδικάζει και καταψηφίζει συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τα προηγούμενα 5 χρόνια και έστρωσε το χαλί στον αντιλαϊκό δοστρωτήρα στη Νέα Δημοκρατία και σήμερα βάζει πλάτη για να λογαριαστεί μετά, όπως λέει, καθώς και τα άλλα κόμματα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετείχαν, στήριξαν ή στηρίζουν αυτό το απεχθές έγκλημα πιστή σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ληστών, σε βάρος της εργατικής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αποδείχθηκε δυστυχώς ότι όλοι σας αντιμετωπίζετε την υγεία και τη ζωή του λαού ως κόστος. Τα φτωχά λαϊκά στρώματα στις γειτονιές και στα χωριά, πότε πνίγονται από τις πλημμύρες, πότε καίγονται από τις φωτιές, πότε καταστρέφονται σπίτια και περιουσίες. Αυτή η τραγική κατάσταση δεν μπορεί να αποδίδεται απλά στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Είναι απόρρια της εγκληματικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα του ΠΑΣΟΚ, που δεν φρόντισαν να σχεδιάσουν και να θωρακίσουν με σύγχρονα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα και υποδομές στη χώρα, να οργανώσουν την πολιτική προστασία και όλες τις υπηρεσίες. Εξίσου μεγάλες είναι και οι ευθύνες περιφερειακών και δημοτικών αρχών, των στελεχών τους, που συνέργησαν σε αυτές τις πολιτικές και δεν έχουν σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία του λαού. Όπως έχει αποδειχθεί στη Μάντρα, στο Μάτι, στην Εύβοια, πρόσφατα στην Καρδίτσα και στα Ιόνια νησιά, προχθές στην Κρήτη, στη Χερσόνησο και στα Μάλια, στις πιο top τουριστικές περιοχές με τα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο, καμιά προστασία, καμιά πρόληψη, εντελώς ανύπαρκτη, επειδή ακριβώς προτεραιότητα του κράτους και όλων των κυβερνήσεων δεν ήταν ποτέ οι λαϊκές ανάγκες, αλλά τα κέρδη του κεφαλαίου. Το ίδιο ακριβώς έργο ζούμε πότε με τον κορονοϊό, πότε με τα εργατικά ατυχήματα, πότε με τις πλημμύρες και τις καταστροφές. Δυστυχώς, τα ίδια και χειρότερα θα έχουμε σε ένα ενδεχόμενο σεισμό, γνωρίζοντας ότι η περιοχή μας είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Κι όμως δεκαετίες ολόκληρες τα σχολικά κτίρια, άλλα δημόσια κτίρια είναι ανέλεγκτα, έτοιμα να καταρρεύσουν στον πρώτο δυνατό σεισμό.
Και ποιος ευθύνεται για την κακοδαιμονία? Για σας φυσικά ο λαός και η νεολαία. Όλα ανάγονται στην ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη η προστασία από την εξάπλωση του κορονοϊού. Ατομική ευθύνη το εάν θα υπάρχει καθαρίστρια στο σχολείο. Ατομική ευθύνη εάν ο γερανός τσακίσει το κεφάλι του εργάτη στη Λάρκο. Ατομική ευθύνη που είσαι άνεργος και δεν μπορείς να συντάξεις ένα βιογραφικό ή την αίτηση στον ΟΑΕΔ. Ατομική ευθύνη εάν βρουν τραγικό θάνατο από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Και όλα αυτά για να κρυφτεί ο πραγματικός ένοχος, να συγκαλυφθούν οι τεράστιες κρατικές ευθύνες και η εγκληματική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και των κομμάτων του κεφαλαίου, των εκπροσώπων του στην τοπική περιφερειακή διοίκηση. Μια τοπική διοίκηση επιχείρηση που φορτώνεται με νέα ευέλικτα αντιλαϊκά εργαλεία όπως τους νέους αναπτυξιακούς οργανισμούς, ανώνυμες εταιρείες, ώστε από καλύτερες θέσεις να τρέξουν τα επιχειρηματικά project στη διαχείριση απορριμμάτων, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στον ηλεκτροφωτισμό, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα νερά. Γι' αυτό και υποβαθμίζεται ο ρόλος των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και ανάγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχοι σε μονάρχες. Διαλύονται νευραλγικές υπηρεσίες δόμησης και τεχνικών έργων και τις παραδίδεται στις ανώνυμες εταιρείες, στους αναπτυξιακούς οργανισμούς, μετατρέποντας τις κοινωνικές δομές σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, τσακίζοντας εργασιακά δικαιώματα, γενικεύοντας τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, αντί να πάρετε μέτρα ενίσχυσης αυτών των υπηρεσιών και των δομών, αντί να παρθούν μέτρα για που θα ανακουφίζουν μισθωτούς στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στο εμπόριο, τους ανέργους, τους απολυμμένους, τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, τους φτωχούς αγρότες, τα άτομα με αναπηρία, τους καλλιτέχνες που έχουν πληγεί από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης. Οι Δήμοι είναι πλέον οι νέες εφορίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες τους αρμοδιότητες. Δεν διστάζουν τα βάρη να τα φορτώσουν στις λαϊκές οικογένειες με αύξηση τελών και φόρων, με κατασχέσεις ακόμα και για χρέη 500 ευρώ, αναγκάζοντας λαϊκό νοικοκυριά να βάζουν ολοένα και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για έργα και υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχει το κράτος. Το πραγματικό λοιπόν ερώτημα για το λαό είναι αν θα δεχτεί να ζει στον εφιάλτη της μόνιμης χρεοκοπίας για να πολλαπλασιάζει τα κέρδη του το μεγάλο κεφάλαιο ή αν θα δυναμώσει τον αγώνα του για να πάρει πραγματικές ανάσες για να περάσει στην αντεπίθεση με σημαία τις δικές του ανάγκες. Η απάντηση είναι βέβαια ότι θα δοθεί με την οργανωμένη απειθαρχία. Η λαϊκή μορφή στα κόμματά σας και στις κυβερνήσεις σας θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα με ένταση της πάλης μέσα από το σωματεία και τους μαζικούς φορείς, με την πιο πλατιά συστράτευση του εργατόκοσμου, με το ΚΚΕ, με συγκέντρωση των δυνάμεων ενάντια στον πραγματικό εχθρό που είναι τα μονοπόλια και η εξουσία τους. Το κράτος που με κάθε ευκαιρία δείχνει την εχθρότητά του απέναντι στο λαό για να θωρακίζει τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.